αν είναι να εκτελέσουμε τους Εβραίους, διαμαρτυρόταν ένας διοικητής, να σκοτώσουμε τους εχμαλώτους πολέμου, να οδηγήσουμε στη λιμοκτονία σημαντικές μερίδες του πληθυσμού και να χάσουμε και μέρος των αγροτών λόγω πείνας, τότε ποιος το καλό υποτίθεται ότι είναι οικονομικά παραγωγικός εδώ πέρα. Όταν άρχισε η κατοχή, οι αγρότες της Ουκρανίας χαιρέτησαν τους Γερμανούς ως ελευθερωτές. Αν ο Χίτλερ είχε συμφωνήσει να ιδιωτικοποιήσει τα συλλογικά αγροκτήματα, όπως του ζητούσαν οι Ρόζενμπεργκ και σύμβουλοι, η αγροτική παραγωγή ίσως να είχε αυξηθεί αντί να πέσει. Δεν το έκανε όμως και ο μεγάλος ιτοβολώνας της Ευρώπης δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Η σιτοδία απλώθηκε σε όλη την Ουκρανία και την Ανατολική Γαλλικία το χειμώνα του 1941. Μια αναβίωση της βιομηχανικής δραστηριότητας συνέβη στην Ανατολική Ευρώπη όταν ο Γκέρινγκ άλλαξε γνώμη, πολύ αργά όμως, για να ξανακερδίσει τη συμπάθεια ενός πληθυσμού που είχε πια χάσει κάθε αυταπάτη. Το 1943 πολλοί χωρικοί είχαν αρχίσει να ξανασκέφτονται θετικά τη Μόσχα με το επιχείρημα ότι μια κακιά μάνα είναι καλύτερη από μια μητριά που δίνει πολλές υποσχέσεις. Ο Ρόζενμπεργκ πίστευε πως ο υποτακτικός του, ο Κοχ, είχε καταστρέψει μια μεγάλη πολιτική ευκαιρία. Μονάχα η μετριοπαθέστερη πολιτική που ακολούθησε η Βέρμαχτ με τους μουσουλμάνους ορεσίβιους του Καυκάσου έδειξε πώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί ένα από τα μεγάλα εάν του πολέμου.